Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η συζήτηση για την ελάχιστη του χρέους μπορούν να φτάσουν έως και τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος, αποσυνδέοντας επί της ουσίας το ζήτημα, το θέμα του χρέους με το Eurogroup της 22ης Μαΐου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ πραγματικά είναι πρώτη φορά σήμερα που από επίσημα χείλη ακούγεται ότι τα δύο αυτά ορόσημα, το Eurogroup της 22ης Μαΐου και τα μέτρα για το χρέος διαχωρίζονται και ότι πλέον η κουβέντα για την ελάφρυνση πάει από τον Ιούνιο και βλέπουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η κουβέντα. Αυτό σημαίνει ότι στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, όπως φαίνεται, θα επιβεβαιωθεί η τεχνική συμφωνία, θα προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης και τη εκταμείευση τη δόσημα του καλοκαίρι. Όμως, από την άλλη, μια σειρά από θέματα που ήθελε η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι πηγαίνουν πιο μακριά. Αυτά που ήθελε ήταν σίγουρα μια γραπτή δέσμευση για το ελληνικό χρέος. Και αυτό που μου φαίνεται ότι γίνεται ολοένα και απομακρύνει το ενδεχόμενο είναι η ένταξη τη χώρα στο πρόγραμμα τη ποσοτική χαλάρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο κ. Μάριο Ντράγκη, είχε ξεκαθαρίσει ότι χωρί κάποια γραπτή δέσμευση για το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να εντάξει την χώρα στην ποσοτική χαλάρωση. Άρα φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο να πάρει το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, από τη στιγμή που τα δύο αυτά γεγονότα σπάνε, σημαίνει ότι πάμε τουλάχιστον για τον Ιούνιο και ενδεχομένως και πιο μετά. Δεν υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι που δεν αποκλείονται να προχωρήσει η κουβέντα για το ελληνικό χρέος και να πάει αρκετά μετά, ακόμα και μέχρι και το Σεπτέμβριο, μέχρι δηλαδή τις γερμανικές εκλογές. Και αυτό είναι κάτι που θέλει σε κάθε περίπτωση η γερμανική πλευρά, που δεν ήθελε μεσούς της προεκλογικής περίοδου να μπει στη διαδικασία, να μπει στο τραπέζι κάτι για την ελληνική πλευρά. Προφανώς θα υπάρχει μια θετική εκτίμηση και το Eurogroup της 22ης Μαΐου για το πόση προσπάθεια έχει γίνει και πόσο πρόοδος έχει γίνει. Όμως το διατάφτα, συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες αποτιμήσεις και συγκεκριμένη ελάφρυνση του χρέους θα αργήσουμε αρκετά να δούμε, με ό,τι αυτό σημαίνει και για το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί πολιτικά η ελληνική πλευρά, η οποία είχε επενδύσει αρκετά στο κομμάτι της ελάφρυνσης και ως αντίβαρο στα σκληρά μέτρα που παίρνει η τεχνική συμφωνία.